Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτή τη βαριά ατζέντα που υπάρχει και που βάλατε. Δεν είναι μόνο η περιγραφή του πολέμου, όπως είπατε, είναι και η απαράδεκτη ελληνική εμπλοκή σε αυτόν τον πόλεμο, όχι μόνο με την αποστολή πολεμικού υλικού, αλλά και με τη μετατροπή της χώρας μας σε μια απέραντη αεροναυτική βάση των Αμερικάνων, που διώχνουν τα στρατεύματά τους, συνεχίζοντας αυτή την πολύχρονη περικύκλωση στρατιωτική της Ρωσίας, η οποία σε συνδυασμό με την απαράδεκτη εισβολή του Πούτιν έχει δημιουργήσει αυτό το μακελιό το οποίο παρακολουθούμε και τις συνέπειές του, τις οποίες πληρώνει ο λαός μας με το λαϊλατημένο του εισόδημα. Αλλά θα ήθελα να βάλω μια πλευρά στον προβληματισμό μας. Με τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε δυνατότητα να έχουμε μια άλλη στάση? Για μας υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Για μας υπήρχε αυτή η δυνατότητα, γιατί κάποτε πρέπει σε αυτή τη χώρα να προτάξουμε το ποιο είναι το πραγματικό εθνικό συμφέρον, ποιος είναι απέναντί μας ο κίνδυνος, ποιος είναι ο εχθρός, με λίγα λόγια, να μιλήσουμε με τέτοιους όρους. Γιατί ξέρετε, ο απομονωμένος παρείας Ερντογάν σήμερα υποδέχεται τους δύο εμπλεκόμενους, την ίδια ώρα που οι υπερπτήσεις της νατοϊκής συμμάχου βρίσκονται πάνω από τα νησιά μας. Τα λέμε αυτά γιατί η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το μακελιό, παρά την πλειοψηφική αντίθεση του ελληνικού λαού, ξέρετε, τις δημοσκοπήσεις δεν θα τις διαβάζουμε μόνο όταν θέλουμε, είναι δηλωμένη η αντίθεση του ελληνικού λαού στην πολεμική εμπλοκή, όπως και στην προετοιμασία να στείλουν στρατεύματα έξω από τα σύνορά μας σε χώρες που γειτνιάζουν με τη Ρωσία. Θα ήθελα όμως να βάλω μια τελευταία πλευρά από την σκοπιά του ρεκόρ ανατιμήσεων, της φτώχειας η οποία βρίσκεται μπροστά μας, με τις ανατιμήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια, στα καύσιμα, στο αέριο. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος. Πληρώνουμε την πράσινη μετάβαση, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απολιγνητοποίηση, το εμπόριο ρήπων, τις πανάκριβες ΑΠΕ. Αυτά πληρώνουμε στους λογαριασμούς μας, οι οποίοι προκαλούν σοκ στα λαϊκά νοικοκυριά. Γι' αυτό και πρέπει να προτάξουμε άμεσα μέτρα. Την κατάργηση του ΦΠΑ, την κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Αυτά θα δώσουν ανάσα σε ένα λαϊλατημένο εισόδημα και αυτά από τη δική μας πλευρά θα είναι τα αιτήματα, οι στόχοι μπροστά στην γενική πανελλαδική απεργία στις 6 Απρίλη, εκφράζοντας μαζί με αυτά τα μέτρα ανάσκεσης της λαϊλασίας του εισοδήματος και το αίτημα για αυξήσεις στους μισθούς και το αίτημα φυσικά της απεμπλοκής της πατρίδας μας από αυτό το μακελιό. Καταρχάς θα έλεγα ότι υπάρχει μένεται ένας πόλεμος προπαγάνδας και εικόνας, και από εκεί και πέρα, μαζί με τις περίφημες δυτικές αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας, υπάρχει και άλλη μία της υποκρισίας. Της υποκρισίας και της αλακάρτ μνήμης. Γιατί μιλάμε για αναθεωρητισμό, αλλά ξεχνάμε την αλλαγή στάτου στα Βαλκάνια με τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς, ξεχνάμε τις διώξεις των Ρωσόφωνων, ξεχνάμε την περικύκλωση της Ρωσίας και φυσικά θυμούμαστε, και καλά θυμούμαστε, την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, με αυτά, την απαράδεκτη εισβολή, με αυτά τα οποία έχει φέρει. Ξαναμένουμε στο λεγόμενο οικονομικό πόλεμο. Είναι οι συνέπειες των απαράδεκτων κυρώσεων. Τις κυρώσεις θα τις πληρώσει ο ελληνικός λαός από την τσέπη του. Και επίσης είναι συνέπειες πολιτικών επιλογών, οι οποίες ξεκίνησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζονται τώρα. Θυμίζουμε, οι ανατιμήσεις φωτιά στο ηλεκτρικό ρεύμα υπήρχαν και πριν τον πόλεμο. Και πριν τον πόλεμο πληρώναμε πανάκριβα το ρεύμα και μάλιστα θα το πληρώνουμε για τα επόμενα χρόνια. Είναι η πράσινη μετάβαση. Είναι η καταδίκη της Ελλάδας να θάβει τους λιχνίτες από το 2011. Είναι το εμπόριο ρήπων. Είναι οι πανάκριβες ΑΠΕ. Είναι όλα αυτά δηλαδή τα οποία κομμάτι-κομμάτι διαμορφώνουν αυτό το πανικό τον οποίο το βλέπει η λαϊκή οικογένεια μπροστά της. Να σας πω ένα μόνο σημείο. Και αυτό με αυτό να ολοκληρώσετε, γιατί δεν έχουμε χρόνο να περάσουμε και στους υπόλοιπους. Αυτό των πολιτικών επιλογών. Ξέρετε ότι ενώ οι τιμές του νικελίου έχουν φτάσει στα ύψη, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κλείσει τη Λάρκο. Και μιλάμε δηλαδή για ένα έγκλημα το οποίο κομμάτι-κομμάτι διαμορφώνεται στη χώρα μας
συνέπεια αυτών των πολιτικών. Γι' αυτό πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτές τις πολιτικές, αυξάνοντας την πίεση του λαού.